Λοιπόν, είμαστε πάλι εδώ. Να αφήσουμε λίγο τα εντός Κορινθίας, να βγούμε λίγο απ' έξω και να πάμε να ζητήσουμε την γνώμη και την άποψη ενός ανθρώπου που είναι πολύ σημαντική. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει... Καταρχάς να πούμε ότι θα συζητήσουμε λίγο για το χθεσινό ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Θα μου πείτε τι σχέση έχει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό με εμάς. Και όμως έχει, καθώς έχουμε στη γραμμή μας ένα δικό μας παιδί, ένα παιδί από τα Θήκια, ένα παιδί που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μιλάω για τον Σταύρο τον Τζορτζόπουλο, ένα παιδί που αγωνίστηκε και στις δύο ομάδες, με σπουδαία καριέρα. Φυσικά είναι ένας από τους λίγους που μπορεί να μας πει τι συμβαίνει στις δύο ομάδες και αν φυσικά ήταν και δίκαιο το αποτέλεσμα. Σταύρο, καλησπέρα. Γεια σας. Είδαμε χθες ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, χωρίς πολλές φάσεις. Η δικιά σου γνώμη ποια είναι, δίκαιο το αποτέλεσμα? Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, θα κέρδιζε αυτός που θα έβαζε πρώτος γκολ. Δεν ήταν ένα παιχνίδι ουσίας, ήταν πιο πολύ παιχνίδι δύναμης και τακτικής. Ευτύχησε η ΑΕΚ να πετύχει κάποιο το τέρμα νωρίς σχετικά και σε συνδυασμό με την κακή εικόνα του Ολυμπιακού κατάφερε και το κράτησε. Τις δύο ομάδες φέτος πώς τις βλέπεις? Κοιτάξτε, η πορεία και των δύο ομάδων δεν είναι και από τις καλύτερες που έχουμε συνδέσει τα τελευταία χρόνια. Ο Ολυμπιακός είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο, κάνει τη λεγόμενη κοιλιά που λέμε. Και αυτό έχει να κάνει και με την ποιότητα των ποδοσφαιριστών και με την φιλοσοφία του προπονητή. Απ' την άλλη, η ΑΕΚ είναι σε μια φάση αναδιοργάνωση, θα έλεγα. Δηλαδή ξεκινάει και χτίζει μια ομάδα με την οποία θέλει στο μέλλον να ανέβει και πάλι στην κορυφή. Οπότε, μοιραία, χθες είδαμε ένα παιχνίδι έτσι κάτω του μετρίου. Ακριβώς. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός φέτος θα κατακτήσει άλλο ένα πρωτάθλημα. Είναι δίκαιη η κατάκτηση αυτή? Εννοείται ότι είναι δίκαιη. Από τη στιγμή που είναι τόσους φόντους μπροστά, δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι άδικη. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με την συνολική εικόνα όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού. Ακριβώς. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός τρέχει μόνος του και από πίσω ακολουθούν οι άλλοι με αργά βήματα. Και παίρνει ένα πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός στη χειρότερη χρονιά της 20ετίας, θα έλεγα. Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό το θέμα, επειδή είμαι από αυτούς που γενικά έχω κατηγορήσει αρκετά τον Μπέντο, δεν θέλω να πεις αν είναι καλός ή κακός προπονητής. Γενικά αυτό το σύστημα με συγκεκριμένους παίκτες να μένουν έξω, αν χρησιμοποιεί τους νέους, φυσικά και είναι πολύ καλό, γιατί τα παιδιά είναι και άξια και μακάρι να αγωνίζονται. Αλλά γενικά, πώς βλέπεις όλη αυτή την εικόνα, χωρίς να σημαίνει κάτι? Κοιτάξτε, Άντια. Για εμένα δεν παίζει ρόλο ούτε ο προπονητής, ούτε οι παίχτες, αν είναι νέοι ή αν είναι ηλικιωμένοι. Από τη στιγμή που βρίσκονται στο ρόστερ της ομάδας, της οποιαδήποτε ομάδας, ανά πάσα στιγμή θα χρησιμοποιηθούν. Οπότε μην τον βρίσκουμε και σαν πάτημα τώρα ότι ναι, βάζει πιτσιρικάδες, δεν έχουν εμπειρία, δεν. Αυτό είναι δικαιολογίες για αυτούς που θέλουν να βάλουν τη σκόνη κατά το χαλάκι και να μην δουν την ουσία του προβλήματος. Σωστό. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω και για το πώς βλέπεις τον Τάσο Μπακασέτα, γενικά την πορεία του, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω παρακολουθήσει την πορεία του ειδικά. Παρακολουθώ κάποια παιχνίδια στο οποίο αγωνίζεται. Αλλά για να έχει καταφέρει να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, σημαίνει ότι είναι ένα παιδί το οποίο πρέπει να είναι επαγγελματίας πάνω απ' όλα, να δουλεύει πολύ και να προσπαθεί να κάνει στο μέγιστο βαθμό αυτά που του ζητάνε οι προπονητές του. Από εκεί και πέρα, να σου πω, πάντως είσαι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Φέτος, σχεδόν όλες όσες οι ομάδες έχεις αγωνιστεί, όλο ότι κάτι αντιμετωπίζουν, είτε θετικό είτε καλό. Είναι ο Πανιώνιος, η Ξάνθη, ο Ηρακλής, ο Πανθρακικός. Είναι φετινή χρονιά περίεργη. Δύο λόγια για όλες, έτσι.
Ξεκίνησε από τον Πανθρακικό, ανάποδα. Εντάξει, είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει, γιατί εκτός το ότι αντιπροσώπευε ένα νομό αυτή η ομάδα, η οποία έχει μεγάλη ιστορία πίσω της, είναι κρίμα και για αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια είχαν επενδύσει σε αυτή την ομάδα, είχαν βάλει χρήματα, και απ' την άλλη για τα παιδιά αυτά που αγωνιζόντουσαν εκεί και ξαφνικά σε μία νύχτα βρέθηκαν χωρίς ομάδα και με χρήματα δεδουλευμένα χαμένα. Τώρα όσον αφορά Πανιόνιο, Ξάνθη, θα έλεγα ότι είναι από τις ομάδες που κάθε χρονιά κάνουν την έκπληξη. Δηλαδή σπάνια θα δεις από αυτές τις ομάδες να κάνουν την αρνητική έκπληξη. Πάντα έχουν να παρουσιάσουν κάτι θετικό και αγωνιστικά αλλά και σε επίπεδο ποδοσφαιριστών. Πάντα να δεικνύουν ποδοσφαιριστές. Όσον αφορά τον Ηρακλή, δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει από τα διοικητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Και αυτό βγαίνει και μέσα στο γήπεδο. Κορινθια... Και είναι άσχημο. Βεβαίως. Τα κορινθιακά μας τα παρακολουθείς καθόλου, έχεις εικόνα? Όχι, καθόλου. Καθόλου. Καθόλου, γιατί μένω χρόνια στην Αθήνα. Δεν είναι εύκολο και λόγω των υποχρεώσεων μου να παρακολουθώ το κορινθιακό ποδόσφαιρο. Διαβάζω κάποια έτσι, αποτελέσματα και γενικότερα τι γίνεται στον νομό, αλλά μέχρι εκεί δεν έχω εικόνα πέραν της, του ίντερνετ. Φαντάζεσαι τον Σταύρο Τζορτζόπουλο σε κάποια, ως προπονητή επαγγελματικής ομάδας μελλοντικά? Όχι, δεν τον φαντάζομαι, γιατί είναι άλλη στόχη μου. Οι οποίοι είναι, θα μας πεις? Οι οποίοι είναι, ναι μεν προπονητής, αλλά θέλω να εξειδικευτώ στις αναπτυξιακές ηλικίες, μέχρι το youth, K20 που λέμε. Ναι, ναι. Είναι πολύ όμορφο το να διδάσκεις στα μικρά παιδιά και εξίσου όμορφο να βλέπεις από αυτά τα μικρά παιδιά να βγάζουν μέσα στο γήπεδο αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Είναι άλλο πράγμα έτσι να έχεις επαφή με τις νέες ηλικίες. Μια τελευταία ερώτηση, η οποία δεν έχει να κάνει καθόλου ούτε με ποδόσφαιρο ούτε τίποτα. Απλά επειδή είσαι ένας από τους ανθρώπους που γενικά στα social media σχολιάζεις, έχεις άποψη και μου αρέσει αυτό, γιατί είμαι και εγώ τέτοιος άνθρωπος, σε όλα τα θέματα, σου είχε παρουσιαστεί περίπτωση να έρθει σε αντιπαράθεση, έτσι? Επειδή μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους να ασχολούνται και να συζητούν τα πάντα. Κοιτάξτε, είχα σαν αρχή. Είχα σαν αρχή πάντα από τότε που ήμουν και εν ενεργεία όλες οι παρέες μου να είναι εκτός του ποδοσφαιρού. Και αυτό για να έχω μια σφαιρική έτσι, εικόνα του τι γίνεται γύρω μου. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να προσαρμοστώ και πιο γρήγορα στην κοινωνία τη στιγμή που σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο είσαι ποδοσφαιριστής ζεις σε ένα μικρό κόσμο που δεν σου επιτρέπει να δεις τι γίνεται γύρω σου. Ζει σε μια άλλη πραγματικότητα, εικονική. Σωστά. Ναι, χωρίς αντιπαράθεση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχω πρόβλημα με τον άνθρωπο που ήρθα ή το αντίστροφο. Βεβαίως. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας λέει τη γνώμη του και την άποψή του. Από εκεί και πέρα είναι σεβαστή, αλλά δεν υιοθετείται κιόλας. Ακριβώς. Και κάτι τελείως τελευταίο. Πώς βλέπεις την εθνική, γιατί είχαμε μια κάμψη, μπορούμε να επιστρέψουμε εκεί που είχαμε φτάσει τουλάχιστον? Γιατί όχι, η Ελλάδα δεν στερείται από ποδοσφαιριστές που έχουν παραστάσεις από μεγάλες διοργανώσεις. Από εκεί και πέρα όλα είναι θέμα ηρεμίας και εμπιστοσύνη στον προπονητή που έχει επιλεχθεί μάλλον για το εθνικό μας συγκρότημα. Θα πρέπει να τον αφήσουν απερίσπαστο να κάνει τις επιλογές του, τη δουλειά του και από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα θα έρθουν, όπως έρχονται δηλαδή. Ακριβώς.
Σταύρο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι ωραία να ακούς έναν άνθρωπο που έχει αγωνιστεί Super League και γενικά σε μεγάλες κατηγορίες και έχει μαζί με συμπαίκτες και αντιπάλους πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Είναι τιμή μας να συζητάμε μαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις υγεία πάνω απ' όλα, γιατί γενικά ήσουν από αυτούς που ταλαιπωρήθηκε στην καριέρα σου. Και σου στέρισε πράγματα σίγουρα, γιατί το ταλέντο είναι δεδομένο. Δεν έχω παράπονο από την πορεία μου, ίσα-ίσα. Είμαι πολύ ευγνώμων που κατάφερα και έκανα το χόμπι μου επάγγελμα. Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο και τυχερό, γιατί πέρα από την αξία που μπορεί να έχεις σαν αθλητής γενικότερα, θα έλεγα, όχι σαν ποδοσφαιριστής, θα πρέπει να βρεθούν και στον δρόμο σου οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα σε πάνε ένα βήμα παραπάνω. Και εγώ ευτυχώς στην καριέρα μου τους είχα αυτούς με πολλούς από το τοπικό έτσι, ποδόσφαιρο της Κορινθίας, από το χωριό μου, από το Γιάννη τον Πολέτη στο Λουτράκι, μετά στον Παγκορινθιακό. Είχα τον Γιώργο τον Τόγια, που αν δεν ήταν αυτός δεν θα είχα κάνει το άλμα για τα επαγγελματικά σαλόνια. Μετέπειτα ο Ηλίας ο Αρμόδωρος και άλλοι πολλοί τώρα που θα μας πάρει πολλή ώρα να τους ονομάσω. Να τους αναφέρουμε. Αλλά οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό και θα ήμουν αγενής να μην το κάνω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ πολύ μεγάλη μας η τιμή να σε ακούσουμε και ελπίζουμε κάποια στιγμή όποτε θέλετε πάλι στη διάθεσή σας. Να σε έχουμε κάποια στιγμή και ζωντανά να μας πεις μερικές από τις εμπειρίες σου γενικώς από το ποδόσφαιρο. Γιατί όχι, όποτε θέλετε. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ, γεια σας.